Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια παραδοσιακή ποντιακή σούπα με πάρα πολύ καλά στοιχεία για την υγεία μας, γιατί και αυτό που θα βάλουμε μέσα αλλά και τα υπόλοιπα υλικά είναι πάρα πολύ καλά. Οπότε, αυτιά και μάτια στην τηλεόρασή σας, σημειώστε τα υλικά για να δείτε αυτή τη σούπα που λέγεται... Τα νέα. Τα νέα. Η σούπα λέγεται τα νέα, μία λέξη. Είναι με πολύ λίγα υλικά, δεν έχουμε πάρα πολλά υλικά. Αυτό. Για σημειώστε τι χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι... Κορκότο. Αυτό είναι κορκότο. Είναι ένα είδος σπασμένου σιταριού. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, έτσι. Είναι πάρα πολύ απλό να το βρούμε. Οπότε βάζουμε νερό να βράζει. Έχουμε το κορκότο περίπου 3 τέταρτα έως και μισή κούπα. Ναι, για το κορκότο. Ναι, μισή κούπα έως 3 τέταρτα. Νερό αρκετό να βράζει. Το ρίχνουμε μέσα και μιλάμε τα άλλα στη συνέχεια. Να το κάνουμε. Ναι, ναι. Να υπενθυμίζω ότι δεν είμαι πόντια, έτσι. Δεν είμαι πόντια. Α, δεν είστε πόντια. Όχι, δεν είμαι πόντια εγώ. Αλλά τα ποντιακά τα φαγητά μια χαρά τα ξέρουμε. Εντάξει, τα ξέρω σαν ονομασία. Δεν έχω επιχείρημα να κάνω πολλά πράγματα. Αυτό το έχω μάθει από την πεθερά μου. Ωραία. Και. Τα χρησιμοποιείτε στην κουζίνα. Τα χρησιμοποιούμε λοιπόν στην κουζίνα και για την οικογένεια και εύκολες συνταγές και υγιεινές συνταγές. Το αφήνουμε να βράσει πόση ώρα θα χρειαστεί περίπου. Μέχρι να χυλώσει. Α, το αφήνουμε να χυλώσει. Γνωρίζω. Ωραία. Το αφήνουμε να χυλώσει. Τα υπόλοιπα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι στραγγιστό γιαούρτι, δυόσμο και φυσικά λάδι, ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο. Ένα λαδάκι στο τέλος, το οποίο θα το τσιγαρίσουμε μαζί με τον δυόσμο και θα το βάλουμε όταν τελειώσει η σούπα μας. Για να μπορέσει να δώσει τα αρώματά του ο δυόσμος μέσα στο λάδι και το λάδι μετά που θα το ρίξουμε ξανά πίσω στη σούπα να δώσει όλα αυτά τα πλούσια και ωραία αρώματα σε αυτή τη σούπα που λέγεται τα νέα, που σκεφτείτε ότι έχει υδατάνθρακα από το σιτάρι, που είναι πολύ δυνατός και καλός υδατάνθρακας, πρωτεΐνη από το γιαούρτι, έχει το ελαιόλαδο, είναι σουπίτσα, είναι υγιεινότατο. Σούπες δεν τρώμε μόνο το χειμώνα, τρώμε καλοκαίρι χειμώνα. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά, να σημειώσω ακριβώς και επιστρέφουμε. Για την ποντιακή τα νέα θα χρειαστούμε μισή κούπα κορκότο, ένα κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι, λίγο λάδι και λίγο δυόσμο. Λοιπόν, πέρασε ένα δεκάλεπτο που βράζει. Λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω, άντε να πούμε ένα τεταρτάκι. Έχει διπλασιαστεί το μέσα το κορκότο που έχουμε βάλει. Δεν θα το μάθω ποτέ εγώ το κορκότο αυτό. Έχει διπλασιαστεί. Χύλωσε, ναι, στην ουσία χύλωσε. Είναι τα κλασικά όπως κάνει και το πληγούρι, όπως κάνουν και όλα αυτού του είδους. Χυλώνει. Η επόμενη διαδικασία, το επόμενο που θα κάνουμε μετά τι είναι. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε εδώ. Mm-hmm. Και το ελληνικό κορκότο βέβαια. Θα βάλουμε σε ένα πιάτο. Ωραία. Θα βάλουμε λίγο κορκότο. Και μέσα σε αυτό θα βάλουμε το στραγγιστό. Το οποίο θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ένα μικρό με το υγρό μας. Να γίνει στην ουσία μια κρέμα. Αυτό που θα κάνουμε ουσιαστικά είναι να βάλουμε στραγγιστό γιαούρτι λοιπόν μέσα στη σούπα που έχουμε ήδη έτοιμη. Θα το ανακατέψουμε να διαλυθεί καλά το στραγγιστό γιαούρτι, ώστε να κάνει μια ωραία γιαουρτένια, αν μπορώ να το πω έτσι, κρέμα, την οποία θα τη βάλουμε ξανά πίσω στην σούπα μας, έτσι. Έτσι κι αλλιώς είναι κλασικό και γνωστό ότι οι πόντιοι στα φαγητά τους χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ το γιαούρτι, τα γαλακτοκομικά, πάρα πολύ βούτυρο. Εμείς σήμερα το κάνουμε με λάδι, που είναι ενδιαφέρον και πολύ ωραίο και αυτό με το λάδι. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σωστό διατροφικά, όπως σας είπα και στην αρχή, γιατί έχει το γαλακτοκομικό που χρειάζεται ο οργανισμός μας, έχει τον υδατάνθρακα από τα δημητριακά που έχουμε μέσα και όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε. Οπότε, όταν θέλετε να δείτε υγιεινές συνταγές, κοιτάξτε και λίγο πίσω στην παράδοση, γιατί ίσως εκεί είναι το κλειδί για τις πιο υγιεινές συνταγές που μπορείτε να δοκιμάσετε και να φάτε. Δηλαδή, πολλές φορές, έτσι δεν είναι. Πολλές φορές βλέπω πολύ καινούργια και πολύ υγιεινά και πετάμε λίγο την παράδοση. Η παράδοση πάντα πατάει πάνω σε υγιεινές συνταγές και υγιεινά φαγητά που κάνουν. Έτσι. Και αυτή η συνταγή πιστεύω ότι βασίζεται σε υλικά που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Αυτό. Το σιτάρι υπήρχε. Ναι. Το γιαούρτι, ας πούμε, και το γάλα για αυτούς που είχαν ζώα υπήρχε πάντα.
Επομένως ήταν το εύκολο και το πιο υγιεινό. Και το πιο υγιεινό και είναι φαγητά τα οποία δίνουν πάρα πολύ ενέργεια. Εσείς που ασχολείστε δηλαδή με γυμναστική και εσείς που δουλεύετε πάρα πολύ και έχετε πάρα πολύ τρέξιμο, δοκιμάστε αυτά τα φαγητά γιατί δίνουν πάρα πολύ ενέργεια. Και τότε, επειδή οικονομικά ήταν δύσκολα οι εποχές που ζούσαν, προτιμούσαν να φάνε φαγητά τα οποία με μικρή ποσότητα να βγάλουν μια μεγάλη ποσότητα φαγητού, όπως είναι το κορκότο στην προκειμένη περίπτωση που διπλασιάζεται ο όγκος του. Οπότε, σκεφτείτε μια πολύ μικρή ποσότητα, μπορούσε να φάει μια ολόκληρη οικογένεια. Και όχι μόνο αυτό, να φάει, αλλά να φάει θρεπτικά. Ήταν το πιο σημαντικό. Τώρα, εμείς πάνω σε αυτά χτίζουμε και άλλα, όπως σας λέω. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μέσα στην σούπα που βράζουμε, μπορούσαμε να το βράσουμε σε ένα ζωμό, ας πούμε, κότα. Θα ήταν πολύ ωραίο, λέω εγώ τώρα, δικά μου. Διάφορα. Μια μικρή παραλλαγή. Μια μικρή παραλλαγή, ναι. Λοιπόν. Ωραία, το αραιώσαμε. Το αραιώσαμε, το κάναμε μια κρεμούλα στην ουσία. Mm-hmm. Και αυτό έτσι όπως είναι. Ναι. Θα το βάλουμε μέσα στην σούπα μας. Ξαναπάει πίσω. Ωραία, το να κατέβουμε. Λέω, δεν είμαι πόδια, απλά κοιτάζω κάποια πράγματα να τα μάθω έτσι ώστε να μπορώ να κρατήσω μέσα σε εισαγωγικά κάποια παράδοση την οποία την έχω πάρει στην πεθερά μου. Έχω πάρει μάλλον κάποια πράγματα στην πεθερά μου. Και αυτό το είπαμε ότι είναι όμορφο να κρατάμε τις παραδόσεις. Απλά, κυρία Βάσου, είστε μια νοικοκυρά, όχι κλασική Ελληνίδα νοικοκυρά, γιατί ασχολείστε με πάρα πολλά. Είστε επιχειρηματίας, δραστηριοποιείστε και με διάφορους συλλόγους και είστε δραστήριος άνθρωπος, αλλά σας αρέσει και πάρα πολύ η κουζίνα. Οπότε η δικαιολογία ότι δεν έχω χρόνο να μαγειρέψω, σίγουρα για μένα είναι δικαιολογία. Δηλαδή, ξέρω και έχουμε μιλήσει και εκτός κάμερας ότι ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος, αλλά κάποιες φορές υπάρχει χρόνος και να μαγειρεύετε και να κάνετε πάρα πολύ ωραία γλυκά και πάρα πολύ ωραίες παραδοσιακές και ποντιακές και άλλες συνταγές. Αλλά η κουζίνα, δεν ξέρω να μιλήσω για εσάς, αλλά για μένα είναι κάτι που σε χαλαρώνει, σε ηρεμεί. Είναι μια ψυχοθεραπεία, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι. Όπως λέμε, δημιουργείς την ουσία. Δημιουργείς και προσφέρεις σε ανθρώπους που σίγουρα αγαπάς, σε φίλους, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δοκιμάστε το, θα σας χαλαρώσει. Εκτός από υγιεινά, λοιπόν, κάνουμε και ψυχοθεραπείες στην κουζίνα εδώ στην καντίνα μας, ναι. Έχοντας θέληση. Αυτό τώρα περιμένουμε να ξαναζεσταθεί. Αυτό λίγο. Ωραία. Γιατί θα χυλώσει μαζί με τον. Θα χυλώσει μαζί με το γιαούρτι. Και στο τέλος. Ωραία. Για να συμπληρώσουμε τη γεύση και να γίνει ακόμα πιο έτσι ιδιαίτερο, θα ζεστάνουμε λίγο λάδι. Ωραία. Αν είχαμε βέβαια καθαρό βούτυρο. Ναι. Θα ήταν πολύ πιο ωραίο. Ναι, το βούτυρο δίνει άλλο, το πάει σε άλλο level τη συνταγή μας, αλλά και το λάδι είναι ωραίο. Θα κάνουμε μία εκπομπή με βούτυρο. Κάνουμε βούτυρο. Πώς κάνουμε Όχι βούτυρο. Όχι με αυτό που κάνανε τότε, ναι, με το ξύλο το οποίο το χτυπούσανε. Λοιπόν, εγώ να πω, να μας στείλετε μερικές συνταγές για το πώς κάνουμε βούτυρο, πώς κάνετε στην περιοχή σας βούτυρο. Έτσι. Στείλτε, θα δείτε τα social της εκπομπής κάτω. Θέλουμε οπωσδήποτε κάποιες συνταγές ή φωτογραφίες ή ιδέες. Και εγώ δεσμεύομαι ότι θα δώσω αυτές τις συνταγές στην κυρία Βάσο και η κυρία Βάσο θα μας δώσει τη δική της παραδοσιακή συνταγή, η οποία όμως έχει προσαρμοστεί σε σημερινές ανάγκες και συνθήκες που μαγειρεύουμε, γιατί μπορεί να μην έχουμε κάποια εργαλεία που είχαν παλιότερα. Και αυτές τις συνταγές λοιπόν θα δούμε, θα το ψάξουμε και θα κάνουμε το δικό μας βούτυρο. Με μια μικρή παραλλαγή. Με μια μικρή παραλλαγή. Και με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Αυτό. Γι' αυτό λέω, κάποια εργαλεία που ή γίναν πιο εύκολα ή δυστυχώς δεν υπάρχουν πλέον και μας κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή κάποια παλιότερα. Υπάρχουν και αυτά. Οπότε περιμένουμε λίγο να χυλώσει ξανά τα νέα που κάνουμε, ή τα νέα. Ή τα νέα που κάνουμε. Να το λέμε και σωστά. Να το λέμε και σωστά. Ναι, να το λέμε και σωστά. Λοιπόν, περιμένουμε να σταθεί λίγο η τα νέα και συνεχίζουμε με την κορύφωση της συνταγής, γιατί αυτό δίνει την τέλεια γεύση συνταγή μας. Λοιπόν, έχουμε ζεστάνει το ελαιόλαδό μας και παίρνουμε δυόσμο, μία κουταλιά του γλυκού. Μία κουταλιά του γλυκού, αυτή την ποσότητα. Ωραία. Για να έχει και το άρωμα, γιατί. Αλλιώς θα το παρακάνουμε, όπως και αν το παρακάνουμε τη ρίγανη πικρίζει, έτσι και αν το παρακάνουμε το δυόσμο, θα έχει δυσάρεστο αποτέλεσμα και όχι ευχάριστο όπως είναι το κανονικό του. Πιστεύω ότι θα έχει και γεύση. Είτε βάλουμε το ίδιο, βάλουμε λίγο κατσουλίκι. Μοσχοβολάει, δηλαδή πραγματικά να μπορούσατε να είστε εδώ και να μυρίζετε. Τέλεια.
Τώρα λοιπόν βοηθάμε το δυόσμο να βγάλει περισσότερα αρώματα μέσα στο ελαιόραδο. Κρίμα που δεν μπορούν αυτοί που είναι εκτός. Να μυρίσουν. Αλλά πότε μπορείτε να το μυρίσετε, αν το κάνετε. Αυτό δοκιμάστε. Δοκιμάστε τη συνταγή αυτή. Και όπως είναι αυτό, το ρίχνουμε μέσα στη σούπα. Το λαδάκι πάντα, πάντα το προσέχουμε, πάντα προσοχή, γιατί είναι το πιο επικίνδυνο, από τα πιο επικίνδυνα μέσα στην κουζίνα. Ωραία, τέλεια. Παίρνουμε και τα υπόλοιπα από κάτω. Και ξαναρίχνουμε λοιπόν αυτό το μείγμα με το λάδι και το δυόσμο, το οποίο το έχουμε καμπουρδίσει λίγο ίσα ίσα να βγουν τα αρώματα, ξαναρίχνουμε πίσω. Το λάδι συνεχίζει να είναι υγιεινό, δεν είναι ένα καμένο λάδι, είναι ένα ελαιόλαδο το οποίο απλά το ζεστάναμε. Το λάδι φεύγουν τα στοιχεία που έχει όταν το ζεσταίνουμε και το καίμε πολύ το ελαιόλαδο. Αν δεν το κάψουμε πολύ και το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα μας, έχει όλα αυτά τις ουσίες και τα στοιχεία που θέλουμε για τον οργανισμό μας, που είναι έξτρα υγιεινά. Γιατί είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε ελαιόλαδο στην χώρα μας και στον τόπο μας. Και έχουμε και πάρα πολλά άλλα. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε πολλά, πάρα πολλά. Έχουμε πολύ καλές πρωτεΐνες. Αν πάρεις από φυτά τα οποία μπορείς να τα αποξηράνεις, ρίγανε ή δυο στη Μαρία, είναι τα καλύτερα που υπάρχουν. Ναι. Ωραία, και η σούπα μας έτσι απλά και γρήγορα είναι έτοιμη. Δοκιμάστε αυτή τη σούπα παραδοσιακή ποντιακή που λέγεται Τα Νέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βάσο, για ακόμη μια φορά που μας ετοιμάσατε αυτή τη σούπα και έχουμε δεσμευτεί για πολλές άλλες. Και το βασικό πρώτο που δεσμευτήκαμε στον αέρα είναι να κάνουμε βούτυρο. Βούτυρο. Αυτό λίγο. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Προσπαθούμε πάντα. Έχουμε φαντασία και προσπαθούμε πάντα. Αν αποτύχει κάτι στην κουζίνα, και τι έγινε. Εντάξει. Σίγουρα. Τυχαίνει. Και να σας πω και κάτι. Θα έχουμε το βασικό υλικό. Το καϊμάκι που μαζεύουμε από το γάλα που βράζουμε. Αυτό. Και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε. Και θα κάνουμε και αριανή. Όλα. Θα τα κάνουμε, θα τα προλάβουμε. Όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Η σούπα μας είναι έτοιμη. Σερβίρουμε και την τρώμε και τρώγεται και για πρωινό, ε! Ναι, έχει το οπτικά το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά τη γεύση της, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Νομίζω ότι από τη μυρωδιά της ότι είναι ήδη πάρα πολύ ωραία και δεν χρειάζεται να αμφιβάλλετε γι' αυτό. Είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ ωραία. Πάμε να τη σερβίρουμε και να τη δοκιμάσουμε να τη φάμε.